ομάδες, ήταν αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα της Μάλτας και αν τελικά, γιατί βλέπουμε ότι αρχίζανε από το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας εχθές κάποιες ανακοινώσεις, διευκρινήσεις από το Μαξίμου. Πότε, με ποια σειρά, ποιος είναι ο δικός χάρτης. Με λίγα λόγια, το ερώτημα είναι, δεν θα ησυχάσουμε. Όσο είμαστε σε επιτροπή, με μια έννοια να πει κανένας ότι θα ησυχάσουμε πλήρως, δεν σημαίνει. Άρα το κεντρικό ζήτημα είναι το καλοκαίρι του 2018 να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και να βγούμε από την επιτροπή. Αυτό είναι το. Και γιατί εκτιμά ότι θέλει μια κανονικότητα τότε. Τι ονομάζεται κανονικότητα. Την έννοια ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργεί, η κανονικότητα εννοώ, να λειτουργεί στο διεθνές οικονομικό πεδίο, να μπορεί να βγαίνει στις αγορές, να μπορεί να ανακυκλώνει το χρέος της, το οποίο θα είναι ρυθμισμένο, γιατί αυτή η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο αφορά το χρέος, και από εκεί και πέρα να μπορεί να οικοδομεί το κοινωνικό της κράτος, αλλά να δίνει και δυνατότητες στους φορείς της, στους οικονομικούς τους φορείς και στους κοινωνικούς της φορείς να συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Κεντρικό στοιχείο βέβαια είναι η τραπεζική σταθερότητα. Κεντρικό στοιχείο. Δηλαδή όταν μιλάμε για την ποσοτική χαλάρωση, στην ουσία πρώτα και κύρια μιλάμε για την τραπεζική σταθερότητα και μετά για τους τρόπους με τον οποίο οι τράπεζες θα αιμοδοτούν την οικονομία. Αυτό, Υπουργέ, αυτά είναι τα δύο. Αν αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο, τότε η συνεπαγωγή πηγαίνει στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπε ότι εγώ δεν περπατάω εάν δεν δω ότι βγάλει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ χαρτί που λέει είναι βιώσιμο το χρέος. Δηλαδή όλα μοιάζει αυτά, όλα να καταλήγουν στο τι θα κάνει αυτό το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Μισό λεπτάκι. Γιατί δεν είναι κάτι το μπλεγμένο, είναι κάτι το πολύ συγκεκριμένο. Όπως βλέπετε δεν συζητάμε για οτιδήποτε που αφορά το 2017 και το 2018. Πώς. Αυτό σημαίνει ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης λειτουργούν. Δεν μπαίνουν αυτά τα ζητήματα στη συζήτηση. Εάν το βγάλουμε το 2018, εάν πιάσουμε το πρωτογενές το 2018. Αυτό, ναι, εγώ οφείλω να πω ότι είμαι σίγουρος με βάση το ότι πιάσαμε το 2016, ότι θα βγει το 2018 στο βαθμό που υπάρχει, θα έλεγε κανένας, μια δημιουργική ανησυχία ή μια κανονικότητα στο εσωτερικό τοπίο. Αυτό είναι το ένα θέμα και στο βαθμό που λειτουργήσουν όπως λειτουργούν αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί πρέπει να το θυμίζουμε αυτό το πράγμα, αυτό που λένε τα παραμετρικά. Τι εννοώ τα παραμετρικά? Εννοώ πράγματα που δεν υπάρχουν εντός του τρίτου μνημονίου αλλά υπεραποδίδουν, όπως είναι το χτύπημα της φοροδιαφυγής, εννοώ ότι όχι της παλιάς φοροδιαφυγής αλλά εννοώ της καθημερινής φοροδιαφυγής. Το πλαστικό χρήμα έχει βοηθήσει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ ότι το χτύπημα της διαφθοράς, η καλύτερη συγκρότηση του κράτους και με αυτή την έννοια η βοήθεια που μπορεί να δοθεί σε νέες πρωτοβουλίες. Και βεβαίως το επενδυτικό κλίμα. Αυτό εννοώ. Άρα το 2018 με αυτή την έννοια πιάνεται. Οπότε μετά πάμε σε ένα νέο περιβάλλον. Ωραία. Το νέο περιβάλλον αυτό ποιος το ορίζει? Το ορίζει αυτή η συμφωνία? Είναι οριστικό πράγμα? Έχει κλείσει? Ή θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και μετά να αρχίσουμε την κουβέντα για τα μεσοπρόθεσμα? Το κεντρικό ζήτημα είναι στην ουσία η συζήτηση για τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος. Μπράβο. Πάμε να δούμε, γιατί το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών όμως είπε χθες αυτό, ότι πρώτα τα μέτρα και μετά τα περιελάφιση του χρέους. Αυτά είναι, θα έλεγε κανένα, σε ένα πακέτο. Δηλαδή, από τη στιγμή που σταματήσουμε να μιλάμε με ημερομηνίες, με χρονολογίες κτλ., έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η νέα προσαρμογή σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής. Τα πράγματα είναι λίγο πολύ γνωστά, που σημαίνει ότι θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δημοσιονομική, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, με τη λογική 1% για το 2019 που θα προέρχεται από τις δαπάνες, που θα αλλάξει τις δαπάνες πιο σωστά, και 1% το 2020 που θα αλλάξει στα έσοδα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Αλλά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να έχει μια θετική... Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό, Υπουργέ μου, το εξηγείτε λίγο. Το 19 τι εννοείται μόνο τις δαπάνες? Δεν θα είναι οι συντάξεις το 19. Είναι οι δαπάνες, είναι οι συντάξεις. Α, εννοείται αυτό. Όχι, από την τσέπη μου θα φύγουν. Εννοώ ότι το 2019 θα πάρεις μέτρα
που αφορούν, έχουμε συζητήσει για τις συντάξεις. Ενώ τα αφορολόγητα έσοδα του κράτους δεν θα γίνει το ίδιο. Για την παιδική φτώχεια από την άλλη μεριά, έχουμε συζητήσει για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και πάει λέγοντας. Δηλαδή αυτά θα είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που θα αφορά, θα λέγει κανένας, τα έσοδα, δηλαδή τους φόρους, ας το πω με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που συζητιέται είναι το αφορολόγητο, τα γνωστά εγώ λέω, και από την άλλη μεριά η μείωση του ένφια, η μείωση των, στα χαμηλά των ποσοστών φορολόγησης και πάει λέγοντας. Ναι. Λέω το ένα και το ένα. Είναι ένα πλην ένα μηδέν, ένα πλην ένα μηδέν, δημοσιονομικά είναι ουδέτερο. Για την οικονομία. Για την οικονομία, για την οικονομία. Διότι για το συνταξιούχο, κύριε Βίτσα, όπου θα δει μείωση το κάθε μήνα στη σύνταξή του, το αν θα ενισχυθεί κοινωνικά, αυτό το πράγμα μπορεί να είναι και δίκαιο. Ή αυτό που ονομάζουμε παιδική φτώχεια, αντιλαμβάνεστε ότι στην τσέπη του των ίδιων βλέπει μια μείωση σημαντική. Θα δει μια μείωση σημαντική. Το σημαντικό μένει να το δούμε. Θα το δούμε, βέβαια. Επίσης, η λογική που λέει είναι από το φτωχό και το δίνεται στο φτωχό. Αλλά σου λέει, και ο άλλος, σου λέει και ο άλλος ότι δεν πήρες από αυτόν που τα έχει πολλά. Από εμένα είναι. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πραγματάκι. Που παίρνω έτσι κι αλλιώς λίγα. Το οποίο νομίζω ότι είναι βασικό. Βεβαίως. Έτσι. Αν έκανα εγώ, η κυβέρνηση εννοώ, έτσι, μια δημοσιονομική πολιτική το 2019 και το 2020, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έκανε αυτή. Να είναι ξεκάθαρο. Είναι, όλο αυτό είναι σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, η οποία έχει σαν τέλος του τη ρύθμιση του χρέους, που είναι το πώς σε πιέζει αυτό το χρέος σαν οικονομία και σαν κοινωνία για τα επόμενα 20, 30, 40, 50 χρόνια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί μπορεί να προέλθει η μείωση. Η μείωση δηλαδή στην τσέπη μας, ας το πω με ένα τρόπο. Άρα αυτό είναι αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι το ζήτημα. Εγώ επιμένω στην οικονομία, γιατί αυτό δεν θα σημαίνει ότι για τον καθένα μας ξεχωριστά το αποτέλεσμα θα είναι μηδενικό. Εδώ είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης. Τι θα συμβεί στους χαμηλούς συνταξιούχους. Εγώ ακούω και μερικά πράγματα που θέλω να σας πω ότι με μία έννοια δεν στηρίζονται και πουθενά. Σε σχέση με, αυτά, ας πούμε, 40% μείωση. Τα μεγέθη, λέτε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει. Τώρα, η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων είναι αυτό που κανείς θα έλεγε χαμηλό συνταξιούχοι. Και όταν βλέπει τους πίνακες, βλέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ, την πιθανή μείωση στη συντάξη του ΙΚΑ, για τους χαμηλά συνταξιούχους, λέω, 5 ευρώ. Εδώ είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης ακόμα. Αυτό είναι το θέμα. Θέλω να πάω λίγο στο γερμανικό, αν θέλετε, Υπουργείο Οικονομικών. Άρα, εδώ είναι το ένα με το άλλο. Και πώς μπορείς τελικά, αν πεις σε μια διαδικασία ανάπτυξης, πραγματικά να έχεις ένα τελικό θετικό αποτέλεσμα. Πάμε τώρα σε αυτό που είπατε για το γερμανικό, για τον κύριο Σόιμπλε, για να μην τα λέμε έτσι. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα πακέτο. Το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πακέτο είναι και αυτό στοιχείο της συζήτησης. Όμως, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, τι έχουμε μπροστά μας, 21 με 23 Απρίλη το είναι εαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τις συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και την Ελλάδα για τη συνολική ρύθμιση του χρέους, που έχει τρία στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι πώς θα εξελιχθεί το χρέος σε σχέση με και με τα επιτόκια, σε σχέση με τις καταβολές, ποιο κομμάτι του χρέους θα πάει στο απότερο μέλλον. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, ποια είναι η συζήτηση για τα πρωτογενή πλεονάσματα στα επόμενα χρόνια. Όσο μικρότερα τα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2019 και μετά σε σχέση με το χρόνο, τόσο θα καλύτερο. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το πράγμα. Που είναι το δεύτερο ζήτημα. Και το τρίτο ζήτημα, τι θα γίνει με την υπεραπόδοση, θα έλεγε κανένας, των μέτρων. Ας το ονομάσω με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει και το ζήτημα το εξής, ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν με τη μέχρι δυνατή διαφάνεια και διάβγεια. Γιατί οι τελικές αποφάσεις, αν θέλετε, ή η τελική, δεν θα την έλεγα διαπραγμάτευση, αλλά το να το ξαναδούμε αυτό θα είναι μετά το πέρας του προγράμματος. Τι εννοείται διαφάνεια? Και να το δούμε μισό λεπτό, Υπουργέ. Εννοώ το εξής. Μισό λεπτό, το θέμα του χρέους. Δεν μου είναι καθαρό. Δεν λέει η κυβέρνηση ότι δεν θα ψηφιστούν τα μέτρα
εάν δεν έχουν πάρθει αποφάσεις για το μεσοπρόθεσμα μέτρα, για το χρέος. Η κυβέρνηση λέει το εξής, ότι όλα αυτά είναι ένα πακέτο. Και βεβαίως, πακέτο είναι. Λοιπόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν συμμετάσχει και στο καινούριο το πρόγραμμα, ναι, όλα αυτά είναι ζήτημα αποφάσεων. Αν πει ότι δεν συμμετέχω, τι συζήτηση κάνουμε τώρα. Ναι. Βγήκε και ο κύριος Σόιμπλε και είπε ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να το ξανασυζητήσουμε από την αρχή, διότι πρέπει να πάμε για καινούριο πρόγραμμα και να πάμε στα κοινοβούλια. Σε ένα πρόβλημα, μάλλον σε δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι ότι έχει εκλογές. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι λέει δύο πράγματα τα οποία και τα δύο αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα δεν ισχύουν. Τι εννοώ δεν ισχύουν? Εννοώ ότι λέει από μια μεριά ότι εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα τώρα για το χρέος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει: εγώ θεωρώ για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα για το χρέος. Αλλά πρέπει να υπάρχει και το δεύτερο που λέει είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε. Δεν είναι αντιφατικά μεταξύ του αυτά τα δύο? Κατά τη γνώμη μου είναι αντιφατικά. Και αυτό είναι και το κεντρικό ζήτημα. Και αυτό είναι το ζήτημα που καθυστερεί την τυπική, το τοπικό κλείσιμο της αξιολόγησης από τον Νοέμβρη μέχρι τα τώρα. Δεν βλέπετε όμως ένα αδιέξοδο. Έχει λήξει αυτή η ιστορία. Στη Μάλτα, προσέξτε να δείτε. Γιατί λέμε στη ότι Μάλτα, μια κανονικότητα. Στη Μάλτα, και αυτό το λέει και ο κύριος Σόιμπλε, ναι, ναι, πάρθηκαν οι πολιτικές αποφάσεις που λήγουν αυτή την ιστορία. Δηλαδή είπανε ότι αυτές είναι οι πολιτικές αποφάσεις, αυτή είναι η βάση, να λύσουμε τις λεπτομέρειες σε επίπεδο το τεχνικό, staff level agreement που το λένε. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτή η δουλειά γίνεται ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα, ας πούμε, ακούω και εγώ μερικές φορές, να επιστρέψει η Τρόικα και τα λοιπά. Μα τεχνικά κλιμάκια και συζητήσεις γίνονται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όταν θα έρθουν, θα είναι πια το κλείσιμο αυτής της διαδικασίας. Θα υπάρχει και αυτή η κοινή απόφαση και όλο αυτό το πακετάκι. Τα μεν αντίμετρα και τα μέτρα πηγαίνουν στη Βουλή και ψηφίζονται και η διευθέτηση του χρέους ισχύει. Να δούμε λίγο, για να περάσουμε μετά στα πιο ειδικά θέματα, η κριτική που ασκήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή αυτό το κείμενο που υπογράψαν 13 συντροφοί σας και λένε ότι στην προηγούμενη περίοδο έγιναν επιλογές οι οποίες δεν ήταν συλλογικά αποφασισμένες και βάζουν αυτό και μάλιστα δεν συνάδουν, λέει, με την αριστερή μας φυσιογνωμία και θα πρέπει να προσέξουμε, να μπούμε σε καινούργιες πολιτικές. Τι ακριβώς συμβαίνει? Δηλαδή δεν είναι ομοιογενής η κοινοβουλευτική ομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το πώς πρέπει να προχωρήσει η χώρα? Κοιτάξτε, έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι είναι ομοιογένεια. Ομοιογένεια δεν είναι η άκρα του τάφου σιωπή. Ομοιογένεια είναι ότι συζητάμε τα ζητήματα και καταλήγουμε σε ένα κοινό συμπέρασμα και σε μια κοινή δράση. Και η Κεντρική Επιτροπή αυτό έκανε. Είναι το ένα θέμα. Δεύτερο, νομίζω ότι έπρεπε πια να είμαστε συνηθισμένοι όλοι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ διεξάγεται μια ανοιχτή, ελεύθερη και δημοκρατική συζήτηση. Όπου ο καθένας διατυπώνει τις απόψεις, διατυπώνει τις ιδέες τους και στο τέλος αυτό που ισχύει είναι η πολιτική του απόφαση. Η πολιτική του απόφαση λοιπόν λέει ότι παρά τα επιμέρους κινούμαστε σε μια σωστή κατεύθυνση, είμαστε με στο στόχο να φύγει η χώρα από την Επιτροπή, αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς επιδοκιμάζουμε την καλή δουλειά που έκανε η διαπραγματευτική ομάδα με επικεφαλή στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών και με αυτή την έννοια προχωράμε. Και έβαλε όλα αυτά που συζητήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εγώ συνηθισμένος και επί πολλά χρόνια γραμματέας και του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό έβαλα και το ζήτημα. Θα έλεγα, ξέρετε από καλά το θέμα. Θα έλεγα το εξής, ότι ήταν μια πολύ δημιουργική κεντρική επιτροπή με αυτή την έννοια που βεβαίως με μεγάλες διαφορετικότητες σε σχέση με τις εντάσεις από τις κεντρικές επιτροπές του 2014 ή του 2013. Κάποιες οδήγησαν και σε διασπάσεις. Που θα έλεγε κανένας οδηγεί σε καλύτερη δράση. Σε καλύτερη δράση. Εκτιμάτε το γεγονός, το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία κριτικής και στην κυβερνητική πολιτική και στην κομματική πολιτική που κάνουμε όλοι και πρώτος και κύριος ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αλλά και άλλοι
δεν θα πρέπει να τα παίρνουμε υπόψη μας. Μάλιστα. Υπάρχει μια εκτίμηση. Και να τα διορθώνουμε. Και να τα διορθώνουμε. Και το γεγονός ότι χρειάζεται. Να πω και κάτι που σας αφορά από την όλη προηγούμενη συζήτηση που κάνατε, όχι αφορά εσάς. Και το γεγονός ότι υπάρχει ένα επίπεδο κριτικής ή αν θέλετε και πόνου από την παιδιά της κοινωνίας. Δεν θα πρέπει να το παίρνεις υπόψη σου για να δεις διαρθρωτικές κινήσεις. Και ξέρετε, όχι μόνο αυτόν που στα λέει, αλλά και αυτόν που δεν στα λέει. Τι εννοώ, όταν σε εσάς σας έρχεται ένα μήνυμα εδώ, είναι από έναν άνθρωπο που νιώθει την ανάγκη να σας γράψει ένα μήνυμα. Αυτό όμως που σας λέει μπορεί να μην είναι η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία μπορεί να σας έχει παρακολουθήσει κτλ. Άρα θα πρέπει να αναζητήσετε. Και όταν κάποιος λέει να κλείσει η ΕΡΤ ή να ιδιωτικοποιηθεί η ΕΡΤ, πέρα από το γεγονός ότι κατά τη γνώμη μου λέει μια βλακεία, η δημόσια τηλεόραση και όχι η κυβερνητική ή η κρατική τηλεόραση, η δημόσια τηλεόραση όχι απλώς έχει το χώρο της, αλλά έχει και τον κυρίαρχο χώρο της. Εγώ θα πάω τώρα το Πάσχα σε ένα κριτικό νησί. Εκεί δημόσια τηλεόραση υπάρχει. Και όχι μόνο το ΣΥΠΑ, Υπουργέ Δημόσια Τηλεόραση πηγαίνει. Και το ύφος και η ουδετερότητα και η αντικειμενικότητα που μπορεί να έχει. Και η θεματολογία της. Όλα, όλα, όλα. Ο πολιτισμός κλπ. Πάμε να επιστρέψουμε λίγο. Θέλω λίγο να επιστρέψουμε, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό. Εκτιμάται όμως την άποψη των 13 που λέει ότι θα πρέπει να βγούμε στην κοινωνία, να πάμε στα καφενεία, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους, να πούμε. Ποια ήταν αυτά που μας προτείνανε, ποιες ήταν οι αποφάσεις που πήραμε, να ταυτιστούν και να δουν ότι οι αποφάσεις αυτές που πήραμε εμείς δεν είναι οι ίδιες με τον μπλοκ τον νεοφιλελεύθερο εδώ στη χώρα μας, που υποστηρίζει κάποιες άλλες απόψεις. Και αν όχι, την απόφαση να την πάρει ο ελληνικός λαός. Εμέσως πει σαφώς λένε ότι βάζουν και θέμα εκλογών κάποια στιγμή. Όχι, λέτε. Να σας πω το εξής. Είναι και στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά είναι και η λογική ότι και η κυβέρνηση, αλλά και το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κυβέρνηση δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κύρια ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να έχει άμεση επαφή και επικοινωνία με την ίδια την κοινωνία. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Το ίδιο το κόμμα πρέπει να το κάνει το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Από την άλλη τη μεριά, εμείς έχουμε μια ευθύνη. Και αυτή την ευθύνη δεν μπορούμε να την αφήσουμε σε κάποιον άλλον. Στην παρούσα φάση, εγώ θεωρώ ότι την ευθύνη πρέπει να την πάρει η κυβέρνηση και το κόμμα. Αυτό είναι και το καλύτερο, λοιπόν, αυτό είναι και το δυνατότερο. Πάμε λοιπόν τώρα σε μερικά θέματα, έτσι κάποιες γρήγορες απαντήσεις. Στη χθεσινή έτσι, συνάντηση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Νότου μπήκε το θέμα της Συρίας. Ναι. Και χαιρέτησαν ή είπαν ή χαρακτήρισαν δικαιολογημένα τα πυραυλικά χτυπήματα. Θα ήθελα το σχολείο σας πάνω σε αυτό. Η λέξη ήταν κατανοητά. Έτσι δεν είναι. Ναι. Εγώ σας λέω το εξής. Είχε κατανοητό στόχο. Ναι. Εγώ σας λέω το εξής. Η Ελλάδα έχει κάνει πολλά και θα κάνει ακόμα περισσότερα για την ειρήνευση και τη σταθεροποίηση της περιοχής. Και αυτός είναι ο κεντρικός της ρόλος. Από την άλλη μεριά, εδώ δεν μιλάμε για πιθανολογήσεις προηγούμενων εποχών, όπως ήταν τα χημικά στο Ιράκ, για παράδειγμα. Έτσι, εδώ μιλάμε πλέον για ζωντανές εικόνες που τις είδαμε και από την τηλεόραση. Βεβαίως, εγώ τις έχω δει και με άλλους τρόπους. Εννοείται των χημικών που προηγήθηκαν. Των χημικών μάλιστα. Και τις... Είναι ξεκάθαρο, Υπουργέ, από πού... Όχι, δεν μπορώ εγώ να πω για αυτό το πράγμα. Άρα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δουλέψουμε και να δουλέψουμε πάρα πολύ ώστε να υπάρχει πολιτική λύση στη Συρία, να ειρηνεύσει η περιοχή και με αυτή την έννοια να διαμορφωθεί μια σταθερότητα. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στην Τουρκία. Να δούμε λίγο στο Αιγαίο την κατάσταση κλπ. Συνεχής παραβίαση και ρητορική πάρα πολύ ανεβασμένη. Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα, να σας το πω με αυτόν τον τρόπο, σε αυτό. Ότι ο ελληνικός λαός, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να συνεχίσουν την προετοιμασία τους να γιορτάσουν το Πάσχα στην ελληνική περιφέρεια και στα νησιά, να αφιερωθούν στα ειρηνικά μας, να αφιερωθούμε στα ειρηνικά μας έργα ή στις ειρηνικές μας διενέξεις, να συνεχίσουμε τις διεθνείς μας ειρηνικές συμμαχίες όπως και τις διεθνείς μας ειρηνικές, θα έλεγε κανένας, συγκρούσεις. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Και βεβαίως, από την άλλη μεριά, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήρη ικανότητα ώστε να
μη σκέφτεται κανένας πια οτιδήποτε σε σχέση με την απειλή. Ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο ζήτημα, όταν μια χώρα είναι δίπλα σου και έχει τόσα πολλά προβλήματα, αλλά και τόση επιθετική ρητορική όπως είναι η Τουρκία, πρέπει να το παρακολουθήσει το τι γίνεται εκεί. Και με αυτή την έννοια, εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα βεβαίως με το δημοψήφισμα. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα κρίνει μια σειρά ζητήματα για τα εσωτερικά της Τουρκίας. Προσφυγικό, ελπίζω, ελπίζω και είναι συναφής η απάντησή μου με αυτό, ελπίζω ότι αυτό το αποτέλεσμα και το τι θα γίνει μετά από στην Τουρκία δεν θα έχει επίδραση στις γύρω χώρες και στο προσφυγικό. Έχει αυτό. Επίδραση όμως στα εξοπλιστικά μας προγράμματα, Υπουργέ. Επίδραση στα εξοπλιστικά μας προγράμματα με την έννοια να αποδυθούμε σε ένα κυνηγητό ανταγωνιστικό εξοπλισμό δεν έχει. Στο Υπουργείο της Εθνικής Ομάδας, Εθνικής Άμυνας, ολοκληρώνει ως εθνική ομάδα, να το συνδέσω, κάθε φορά τον προγραμματισμό του σε επίπεδο συντήρησης, αναβάθμισης και στοχευμένων αγορών με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια από τη μια μεριά, αλλά και τις πραγματικές ανάγκες. Η ιστορία ότι πηγαίνανε κάποιοι υπουργοί και κάνανε αγορές, λες και πηγαίνανε στο περίπτερο να αγοράσουν τσίχλες, έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και ξέρετε ότι όλα αυτά ερευνώνται και ερευνώνται ακόμα περισσότερο και έχουν για ένα πολιτικό, θα λέγει κανένας, αντίκτυπο και ένα πολιτικό αποτύπωμα, γιατί η διαφθορά και η διαπλοκή που αναπτύχθηκε στο ελληνικό κράτος, και αύριο έχουμε και τη συζήτηση για την υγεία, ήταν στοιχείο που δημιουργούσε το χρέος και κράταγε πίσω τη χώρα. Το να το χτυπήσεις, να τη χτυπήσεις, δεν είναι μόνο ηθικό ή πολιτικό ζήτημα, αλλά είναι και αναπτυξιακό ζήτημα. Μάλιστα. Υπουργέ, το προσφυγικό, μια κουβέντα. Είμαστε σε μια φάση στην οποία, θα λέει κανένας, η διαχείριση του προσφυγικού αλλάζει. Η συμφωνία, κατά τη γνώμη μου, με όλες τις δυσκολίες της, έχει φέρει καλά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι περίπου 60.000 σταθερά. Είμαστε στη φάση πια της φιλοξενίας σε σπίτια. Έχει ξεκινήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα αλλάξουμε και τον τρόπο σύντησης ώστε να ξεφύγουμε από τα συσίτια, μεσοκέτερινγκ κτλ. Αυτό είναι το ένα. Και προχωράνε ικανοποιητικότερα από τις προηγούμενες εποχές οι μετεγκαταστάσεις και αρχίζουν και αποσυμφορούνται σοβαρά τα νησιά. Αυτό είναι το θέμα. Αν περιμένουμε καινούργιες προσφυγικές ροές, η γνώμη μου είναι ότι μόνο εξαιρετικά γεγονότα που δεν βλέπω να συμβαίνουν προς το παρόν μπορεί για να αλλάξουν μην την είναι, κατάσταση. Μπορεί να αλλάξουν την κατάσταση. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και πάλι εδώ.